Έτσι. Γίνεται. Δεν με ξεπερνάει ποτέ αυτό το γόνατό μου. Κάτι έχει κάνει. Δύο χρόνια τώρα είναι μαζί. Έχω επαφή με δέρμα γι' αυτό. Α, το μακουμπάς. Για πες. Γρηγόρη, θύμισέ μας το θέμα για όσους άνοιξαν τώρα τη τηλεόρασή τους. Είναι, θα μιλήσουμε για Χριστό. Κάτσε το χέρι κάτω, μωρέ, σαν τον πολιτικό σηκώνει το χέρι. Ρε, παιδιά, χέρια, κάτσε έτσι, κάτσε. Μην με κομπλάρετε, αφήστε με να λειτουργήσω. Α, τον ελευθερωθεί. Ελευθερώ, αγαπητέ. Ελένη, χριστουγεννιάτικες φαντασιώσεις. Ωραία. Πάντα αυτά που θα περιγράψουμε αφορούν τον έναν από το ζευγάρι. Το εν τρίτο. Ή το αγόρι ή το κορίτσι. Δηλαδή αποκλείεται να τα κάνουν και οι δύο. Όχι, άμα είναι προσχεδιασμένο δεν βγάζουμε. Όχι, ο καθένας στα σχέδιά του. Όχι. Και ό,τι βγει και έβγαινε θα είναι μια χαρά. Δεν είναι προσχεδιασμένο. Το έχω εγώ στο μυαλό μου, έχω το τέρι μου δίπλα και λειτουργώ σε αυτές τις τέσσερις κατευθύνσεις που θα περιγράψουμε τώρα. Σκηνικό πρώτο. Αεροσυνοδός. Αύριο μία εξώ. Κάθομαι. Φτιάξαμε. Κάτσε αγάπη μου. Εγώ σε περιμένω το δούμε Χριστούγεννα. Φαντασίωση. Τι να κάνω. Κάθομαι με το τέρι μου στον καναπέ του σπιτιού μου. Πω! Παιδιά ησυχία. Παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς, μωρέ, Γρηγόρη, δεν μπορείς. Είναι Γρηγόρη, πραγματικά τόσα χρόνια, γιατί δεν το είχαμε προσέξει. Αυτό είναι πολύ ερωτικό σουσούδιασμα. Είναι πολύ ερωτικό, όπως ακριβώς το λέω. Σουσουράδα. Πέσανε. Πέρασε το. Εκεί που δεν φαντάζεσαι τελικά μπορεί να βγει. Ναι, δεν τα ξέρεις αυτά, έτσι και το πουθενά. Μίλησε, μου φύγανε τα Χριστούγεννα και είμαι φαντασία. Ε, παιδιά. Έχω το τέρι μου δίπλα. Σκασμός. Το τέρι. Εγώ γουστάρω πάντως. Πούσε για να μου λες, παρακαλώ. Σταματήστε. Είστε δίπλα, τι γίνεται. Γρηγόρη, θέλω να σου πω ότι ήταν λάθος. Χριστουγεννιάτικη φαντασίωση. Έπρεπε να το πεις. Σε μπορείς να μοιάσεις πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Κάποιος κόσμος έχει κατεβάσει κάτω το λαμπάκι και περιμένει πού να τα βάλει για τα Χριστούγεννα. Μπορεί δύο άνθρωποι να είναι τώρα με λαμπάκια αυτά, με γλόμπους, πού να στολιστούν για τη Χριστουγεννιάτικη φαντασίωση. Είσαι με μένα στον καναπέ. Πολύ ωραία επιλογή. Τι κάνουμε. Ησυχία. Τώρα μου έχει βγει όλη η βλακία, δεν μπορώ. Τελείωσε αυτό. Είπε το τέλος. Γελάω μόνο μέχρι τη μία. Ό,τι έχουμε επιτυχία, λέγε. Ό,τι έχουμε να πούμε από τον Βάντα. Πες θέματα τώρα, γελάει. Πες. Και σου λέει κάτι άσχετα. Έλα, πες. Και κάνεις και εσύ κάτι σιωπές. Κάτι πάσεις. Δηλαδή του θανάτου. Πες. Έλα, πες αγαπητέ. Έλα, ρε Γρηγόρη. Αφήσε με, ρε παιδιά, μην μου κόβετε τη φορά. Τι θες να είμαστε μουγκοθόδωροι. Όχι. Μια παρέα μαζευτήκαμε, να κάτσεις μόνο να τα πεις. Τι θέματα είναι αυτά που έχει. Θαύτηκαν σε παμ και γλεντούσαν 9 μέρες. Είναι καλά. Καλά Χριστούγεννα, θαύτηκαν 10 σε παμ. Info. Είδα τώρα, Γρηγόρη, για πες, τι να κάνει τη Σάση. Θαύτηκαν σε pub, λέει, και γλεντούσαν 9 μέρες. Την αλήθεια, ρε παιδιά. Πού θαύτηκαν. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, για πες. Σε μια γίνεται. Στη Λισαβόνα. Είναι δύσκολο. Δώσε θάρρος. Δώσε θάρρος στο χωριά και να σ' ανέβεις στο κρεβάτι, Φωτοράκι. Δεν μπορώ να το πω, φίλε. Δεν μπορώ. Πες μου τι έγινε στην pub. Έπιασαν τα χιόνια. Έκλεισε η πόρτα, δεν υπόγειο. Ναι, και σκεπάστηκαν. Είχα να φάνε, μόνο τα πίνανε 9 μέρες. Όχι, είχε και κουζίνα. Παίζανε μάστερ όλα τα θέματα, είναι η μέρα μας σήμερα. Έχω και φωτογραφίες, αν το πείτε. Όλα, ό,τι είναι ρίχτε, είμαστε καλά τώρα. Πάμε. Θαύτηκαν σε μπαρ. Ναι, θα ήθελα να μην την πούμε αυτή την είδηση, γιατί περιμένουμε στο σαλόνι. Γιατί αφού γλεντάγανε, δεν είναι κακό, δεν είναι δυσιονό. Όχι, δεν είναι δυσιονό καθόλου που χάθηκαν 9 μέρες μέσα σε ένα μαγαζί. Είναι λάθος η λέξη θαύτηκαν, παραπέμπει σε θάνατο. Ενώ είναι γλένταγαν σε παπ γιατί έκλεισε η πόρτα λόγω χιονιού. Άκου το έτσι αλλιώς. Ας το ακούσω και έτσι και αλλιώς. Γρηγόρη, πάμε για τα χριστουγεννιάτικα σεξουαλικά υπονοούμενα. Πέταξε την έρευνα. Μιλά. Καθόμαστε. Απέναντι τηλεόραση. Καλέ, δεν ακούμε ούτε εμείς ούτε οι κοπέλες που ήταν ολόκληρο ταξίδι για να τα ακούσουν καλύτερα. Ναι, ταξίδι, κάναμε. Πάμε. Α, το άρεσε, διεθνή καριέρα. Δεν ξέρω αν γιατί καμιά φορά κάνουν κοπάνα από τη δουλειά και μας έρχονται και δεν κατεβαίνω κάτω. Γιατί μου λένε, κάναμε κοπάνα, λένε, μην μας δείξεις. Ναι. Κοπάνα κι εσείς. Πολύ κοπανατζούδες εδώ πέρα έρχονται. Εδώ είμαστε. Πάμε στη Σελήνη. Είναι 500 χιλιόμετρα. Ακούτε εκεί κάτω, κορίτσια, ακούτε. Γύρισε να του δείξω την οθόνη να βλέπουν γιατί δεν ξέρω να μας βλέπουν καν. Είναι και μεγάλο το στουδιάκι μας.
Ακόμα. Ξεκινάω. Ξεκίνα, μωρέ Γρηγόρη, ποιος σου έχει κόψει το δρόμο? Μην αναφερθείς σε ονόματα. Ο Σάκης. Ο Νίκος. Ευχαριστώ. Έλα, Γρηγόρη. Α, τα Χριστούγεννα αυτά στο σαλόνι που είναι τηλεόραση. Άσε με να το πω το σαλόνι. Πες το σαλόνι. Εκεί στο σαλόνι θα μείνουμε. Α. Καθόμαστε στο σαλόνι. Είμαστε ζευγάρι. Είσαι ντυμένη ελαφριά. Ελαφίνα. Ελαφίνα. Κι εγώ. Κι εγώ ελαφίνα κιλό. Τι τέλειο. Η Ροντόλφ. Είμαι ελαφριά. Δηλαδή τι φοράω. Κάνε κανονικά την εικόνα. Μία φορμίτσα. Ελαφριά είναι αυτό. Ένα τοπάκι. Ίσα ίσα. Να καλύπτει. Όπως έρχεται εδώ πέρα τη φαντασιώνει, όπως έρχεται εδώ πέρα η Πάζιο, η Χριστίνα για ένα τέτοιο. Που βάζει τη φόρμα μένα, αλλά από πάνω βάζει το μπουστάκι το στριμωγμένο. Ό,τι προλαβαίνει για το μπουστάκι. Ναι, καθόμαστε στον καναπέ και έχουμε πάρει μια ταινία να δούμε. Τι πήρατε? Μία επιστημονικής φαντασίας, για να μην σε βάλω σε διάθεση να σκεφτείς κάτι πονηρό. Θα τρώλεις. Δεν θα κάτσω και στον καναπέ, θα φύγω σε 10 λεπτά. Γιατί θέλω να είναι αδιάφοροι. Καθόμαστε στο καναπέ, σκεπαζόμαστε. Παρακολουθούμε την ταινία. Φοράτε φόρμες και σκεπάζετε και όλα αυτά τα καναπέ. Εσύ τι φοράς? Και κατά τα άλλα είστε ένα νέο ζευγάρι που φαντασιώνετε. Εγώ έχω πάει. Χωρίζουμε σε 2 μέρες, είναι τα τελευταία μας. Τι φοράς εσύ? Εγώ είμαι με το μποξεράκι μου μόνο. Δεν φοράω. Α, είσαι σεξι! Εγώ είμαι φορμίτσα και εσύ με μποξεράκι. Για πες και βάζεις ταινία για την χαζομάρα. Λοιπόν, είστε με το μποξεράκι και σκεπαζόμαστε, μου είπες. Για να μην κοιτιέστε. Για να μην ντρεπόμαστε. Σκεπαζόμαστε. Είμαστε τώρα κουκουλωμένοι και βλέπουμε μία διάφορη ταινία. Μία ταινία. Το Alien. Το Alien 3. Το Alien 3. Για να γίνει. Όλο αυτό το κόνσεπτ είναι για να με κινήσεις δικές μου και χωρίς να περιμένεις, για ταινία που βλέπουμε δεν προδιαθέτει κάτι σεξουαλικό. Κανένα. Με μία ή δύο ή και τρεις ακόμα. Ρε Γρηγόρη, δεν ακούω. Μη μου τονίσει συνέχεια το μειονέκτημά μου. Δηλαδή βοήθησε με λίγο. Δεν ακούω. Με μία. Με μία. Δύο. Ναι, δύο. Ή και τρεις ακόμα κινήσεις. Πες τρεις λοιπόν να τελειώνουμε. Τρεις κινήσεις. Ζεσταίνω το τέρι μου. Πώς το ζεστέλνει. Αφού είμαι κουκουλωμένος μέχρι πάνω. Χιλιώσεις. Μα λέω ότι κάνω τρεις κινήσεις. Κάτω από την κουβέρτα. Λάθη. Τρίβεις το πόδι. Ναι, κάτω από την κουβέρτα. Αυτό είναι φαντασίωση. Όχι. Και συγγνώμη, γιατί είναι χριστουγεννιάτικη, ρε παιδιά, γιατί έχει το δέντρο. Όχι. Δεν μπορείς να με τρίψεις, δηλαδή, τέλη Γενάρη, αλλά χρειώνω. Έχει το δέντρο δεξιά. Και δεν σε κρατάω στον καναπέ, ρε, αδερφέ μου. Με ζεσταίνεις και με στολίζεις, με καφώνεις το δέντρο, τι μου κάνει. Όχι, ρε εσύ. Σε παίρνω από τον καναπέ ενώ έχει ανάψει ήδη και σε βάζω δίπλα στο τσάκι. Καείς τελείως. Κουτσουρό. Και κάθομαι να ζεσταθώ πιο πολύ. Είναι το κουτσουράκι. Θες να δεις αν θα κάνω μπαμ χριστουγεννιάτικα? Όχι. Στένεις. Θέλω να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Δίπλα στο τζάκι! Μα δεν μας το έχεις πει ακόμα το διαφορετικό. Εγώ του πιάνεις το πόδι, του φοράς το φόρμα, το κουκουλώνεις, το κλώματα, του βάζεις σε διάφορες θέλω... Εγώ δεν το έχω. Αλλά ζήτα κάτι διαφορετικό. Θέλω να δω ροδαλά τα μαγουλάκια του δίπλα στο τζάκι. Βάλω ρούς, γιατί δεν τρέχω τα τζάκια. Πάλε μου λίγο ρούς, να φανώ ζωντανός. Γιατί είναι φυσικό δίπλα στο τζάκι. Τσίμπατα τότε, τσίμπατα. Τσιμπατσίμπα το μαγουλάκι. Λοιπόν, ωραία, θες να με δεις να κοκκινίζω. Κοινώς να ανεβάζω πίεση. Θα πάω λοιπόν στο τζάκι δίπλα. Να πάει 25 η μεγάλη, 14 η μικρή. Και εσύ θα μου πεις μερικές. Τέλος πάντων. Γίνεται. Αυτό είναι μωρέ Γρηγόρη. Τι θα γίνει μετά να μας πει? Εγώ κοκκίνησα. Τι με κάνεις κόκκινο? Πού με πας με στο σπίτι? Θα μου πεις το πρέπει. Θα ανάψουμε πιο πολύ κοντά στο τζάκι. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Τέτοιο άναμα μας λες. Το θέμα μας είναι πώς θα ζεσταθούμε με στο σπίτι. Έχω πάρει ένα παχύ χαλί. Σε πετάω πάνω στο χαλί δίπλα στο τζάκι. Πόσες μέρες το προετοιμάσαι εδώ, Γρηγόρη, θα μας γίνει κούκος θα ειδώνει. Να πάρουμε κούτσουρα για το τζάκι. Να βρούμε τζάκι πρώτον και κύριο. Στο καλοριφέρ, δεν με πειράζει. Θα με βάλεις δίπλα στο κοριτσάκι με τα σπίρτα να κοκκινίζω. Θα γίνει τίποτα μετά ή απλά θα μου μείνει? Γιατί εγώ όταν δω τα μαγουλάκια. Όταν δεις τα μαγουλάκια, ροδαλά. Θα με λυπηθείς 2 ευρώ και θα φύγεις στο σαλόνι. Άσε καλά. Θα πάω στο δεύτερο. Τι ήταν το πρώτο? Το πρώτο το καταλάβαμε. Ρε παιδιά. Έγινε πάνω στο χαλί. Ρε εσύ Γιώργο, κατάλαβε. Πάνω στο χαλί έγινε χαμός. Τέσσερα αδερφέ μου. Γιατί εδώ όλοι μου κάνουν. Γιατί είναι χριστουγεννιάτικο και πάλι μετά. Γιατί έχει το δέντρο γωνία του. Α, εντάξει. Ωραία. Ας πάμε στο δεύτερο. Εγώ δεν πέρασα καλά με αυτό. Απλά ζεστάθηκα. Εδώ θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Σεξ τα κρυφά είναι ο τίτλος. Ναι. Και ακούστε. Κάλεσμα. Κόσμου. Οι συγγενείς στο σπίτι.
ο παππούς, η γιαγιά, ο πεθερός. Όλοι. Είμαστε όλοι στον καναπέ. Αγιαλίτες, πουλιά, καθόμασταν τώρα όλο το σόι. Όλοι χρησιμοποιούν τον τραπέζι, κουραμπιές, μελομακάρον, αγαλοπούλες, κομπλέ. Τι είναι, Γρηγόρη. Εγώ με το τέρι μου είμαστε εκεί. Το ίδιο, μπροστά του. Όχι, όχι. Τρώμε, σκάμε, τρώμε. Όχι. Δεν τρώμε τίποτα. Πριν φάμε, ρε Νίκο, μετά δεν λειτουργείς. Πού με το ξέρεις. Έτσι έχω ακούσει. Μάλιστα, ορίστε, ρώτησε για μένα. Εγώ στα λέω. Λοιπόν, στην πίεση από τον Τζάκι. Έχω πάντη. Γρηγορή, είμαστε εδώ το σόι σου όλο, μαζεμένο. Το κορίτσι σου έχει φτιάξει γαλοπούλα με πορτοκάλι, γιατί το είδε σήμερα που το έκανε ο Ανδρέας. Σερβίρι. Δεν με νοιάζει. Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι σπίτι μου. Πριν σερβίρι. Θέλω να είμαι σαλουνό το σπίτι, δεν με πειράζει. Έχετε οικογενειακή συγκέντρωση, αλλά εσύ πα σε άλλη. Ναι, αν στο σπίτι του αδερφού μου. Ή τη θεία μου. Μα καλεί η θεία. Η θεία μα καλεί και πάμε, το ζευγάρι, νιόπαντρο. Είμαστε στι γλυκέ του του γενιάτικου. Πάμε στο κάλεσμα. Παίρνουμε τα δώρα μα, όλα κομπλέ. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Χαχαχά, χουχουχού. Λέμε δύο κουβέντες, συζητάμε. Και μετά τι μωρέ Γρηγόρη, πες, μας έχεις φάει ήδη ένα τέταρτο. Συγγνώμη. Δεν μιλάμε, έχει δίκιο η γυναίκα. Ένα τέταρτο τρώμε και πηγαίνουμε στο τζάκι. Άσε ρε Νίκο, μπήκαμε στο σπίτι, είμαστε με τον κόσμο. Παίρνω το τέρι μου και κατευθείαν. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό και δεν άκουσε τι είπε. Τι. Λέγει. Παίρνω το τέρι μου, ενώ υπάρχει κόσμο στο σπίτι. Έτσι. Και πάμε στο πλεισταριό. Ή πάμε στο μπάνιο. Έρευνα είναι του 40, όπως καταλαβαίνεις. Πάμε στο πες μου. Υπάρχει ελπίδα για αυτό το ζευγάρι που μας παρουσιάζει τώρα. Υπάρχει πλεισταριό. Καμία ελπίδα. Παιδιά, το ότι το κάνει στα κρυφά. Στο πλεισταριό. Ενώ όλο το σόι είναι πάνω. Ενώ όλο το σόι είναι πάνω, θα σε τρελάνει. Εγώ θα αλήθεια, ξανά... ρε Γρηγόρη. Είσαι σίγουρο. Γιατί δεν σ' αρέσει. Δεν ξέρω, το λες με μεγάλη σιγουριά. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Γιατί Χριστούγεννα θα ρωτήσεις. Όχι, συγγνώμη. Έχετε όλοι πλεισταριό, σας φαίνεται κάτι φυσιολογικό. Ρε, εκεί έμεινες εσύ. Το ότι θα είναι όλη η οικογένεια και εσύ θα πας να κάνεις, δεν σε πειράζει. Το πλεισταριό σε πειράζει. Το πρώτον και κύριο Γρηγόρη, θα πάμε στο τρίτο γρήγορα. Μία τάκα θέλω να πω. Γιατί Χριστούγεννα όλα αυτά γίνονται. Δεν μπορούμε να μαζευτούμε για φαγητό στη γιορτή της θείας και να το κάνουμε στο πλεισταριό. Πάρε πρωτοβουλία. Γιατί η θεία η Γκόλφο δεν ξέρουμε πότε είναι η γιορτή της. Θα γιορτάζει το 21. Ρε παιδιά, αυτά είναι πράγματα που δεν τα κάνουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό και εγώ λέω τώρα που είναι γιορτές και ακόμα. Δώσε μας έναν άλλο χώρο. Πλεισταριό είναι λίγο δύσκολο πια. Α πάτε στο γραφείο του συμπέθερου. Ξέρω εγώ. Όπως είναι υπουργό. Έχω και το καλύτερο. Τώρα. Άμα πάμε στη θεία που είναι 5 τετραγωνικά, πού να πάω, ρε Γρηγόρη. Άκουσε με 5 τετραγωνικά. Δεν θα ακουστεί και τίποτα, ρε Γρηγόρη. Μην εκτεθείτε. Μα δεν θέλουμε να εκτεθούμε. Εκεί πάει το δέντρο. Τρώει ένα λαμπάκι. Αυτό και τελειώνει. Βάζει τη λάμπα. Όχι. Και αυτό είναι Χριστούγεννα. Ή το μπουτάκι τη καλοπούλα. Δεν θέλουμε να εκτεθούμε και δεν θα εκτεθούμε. Θα κάνουμε με προσοχή ό,τι πρέπει να κάνουμε. Και με το άγχος που θα λειτουργήσει ευεργετικά. Σε ποιον? Και στους δύο. Σπα. Αλήθεια, ρε Γρηγόρη. Ναι. Θα γίνει χαμός, ελέγχο. Και θα του πω και κάτι ακόμα. Πέσε τώρα, Γρηγόρη. Κομμάτι να γίνει. Μπορείς. Μπορώ. Για να ζεις αυτή την εμπειρία. Να έρθει στο σπίτι. Τέτοιες μέρες που βγαίνεις για ψώνια. Να μπεις. Στη φυλακή. Όχι. Πού, δοκιμαστήριο. Ναι. Να σε καλά. Είναι τρελός, μην τον αφήνει να λέει τέτοια πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Κοίτα και προ τα πάνω και κάνει και γεια. Γιατί θα κάνει ένα καφέ που να μην κλέβουν τα ρούχα. Α, κάνει παιδιά, και ένα γεια. Εντάξει, αυτά θα τα έχουμε δει πριν. Εντάξει. Τι θα έχουμε δει, θα μπαίνουν να πάνε να ψωνίσουν και θα τρέχουν να βλέπουν έχει κάμερε. Τρίτο. 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 Εδώ αρέσουν, τρίτο. Στη μέση τη νύχτα. Τι, ξυπνητήρι. Τι πρόκειται. Καθόλου. Έχουμε πιει ένα ποτήρι κρασί. Έχουμε... στην αρχή της νύχτας. Ναι. Είναι Χριστούγεννα, απλά το θυμίζω. Έχουμε καθίσει, έχουμε ξαπλώσει. Έχουμε τίποτα δεν. Στο καναπέ. Στο κρεβάτι. Μπορώ να φορέσω τη φορμίτσα μου ή δεν επιτρέπεται. Εσύ με το baby doll, δεν με πειράζει. Με το baby doll, άλλο πιο ωραίο. Τρελά. Έχουμε ξαπλώσει, τίποτα δεν προμηνεί. Ότι εγώ θα γίνω επιθετικός, Γιώργο, αυτό σου αρέσει. Επιθετικός. Τώρα μιλάς καλά. Μιλάω όμορφα. Τίποτα δεν προμηνεί και κατά μεσής της νύχτας... Μεσούζει. Μεσούζεις. Γίνομαι επιθετικός. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή της νύχτας, τίποτα δεν προμηνεί. Τίποτα. Τίποτα. Γρηγορή, τι ώρα είναι η αρχή της νύχτας και τι ώρα είναι η μέση της νύχτας που γίνεις επιθετικός. Η επιθετικότητα βγαίνει γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Γιατί θα γίνω κι εγώ επιθετικός αν με ξυπνήσει 4 ώρα. Κάτσε ρε Νίκο, κάτσε. Μπορεί το κορίτσι
που μας περιγράφει είναι θέλει. Αλλά το κορίτσι που περιγράφει με είναι δίπλα με τον Baby Doll. Θέλω να κοιμηθώ. Δεν έχω δίκιο. Θα ξυπνήσεις, παλικάρι μου. Εγώ θα σηκωθώ. Θα ξυπνήσω με το δικό μου. Θα κάνεις μπάνιο, θα πλύνεις τα δόντια σου. Μπορεί να μυρίζουν εκείνη την ώρα. Πλημμένος έχω κοιμηθεί. Έχεις πιει. Και μετά αρχίζει να λειτουργεί η κατάσταση του στομαχού. Α, πλητός κοιμήθηκα δηλαδή, Ελένη. Πλημμένος, ρε παιδί μου. Μπαρμπούνι πλήθηκα. Πλημμένος, αλλά μπορεί να το έχεις πει να μυρίζεις λίγο αλκοόλ, λίγο μια κατάσταση, μια τσιγαρίλα, ένα κάτι. Άμα κάνω διαδικασία να σηκωθώ, να κάνω μπάνια, να πλύνω δόντια. Θα ξυπνήσει 7. Θα πάει 7. Θα πάει για δουλειά, να μπερδευτεί. Θα είμαι έτοιμος, θα γίνει. Η έκπληξη δηλαδή. Θα το πεις, μία που θα το πεις και μία που θα σου συμβεί και μία που θα το κάνεις, ρε Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Παιδιά, επιθετικό παρμπούνι. Πάντα το τέρι. Το τέρι. Χριστούγεννα δεν παίζουν. Χριστούγεννα πουθενά τόση ώρα. Α, υπάρχει ένα δέντρο εκεί που πλένεται. Και το τέταρτο, αυτό έχει να κάνει με Σαββατοκύριακο. Το Χριστουγεννό, το συγκεκριμένο. Ναι, κάτω την πρωτοχρονιά εσύ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή Σάββατο. Ή Κυριακή. Τι τίτλος είναι αυτό, ρε Γρηγόρη, δεν τρέπεσαι, τι βάλαμε. Διοργανώστε μαραθώνιο σεξ. Ναι, θα φωνάξετε κόσμο, θα ξεκινήσετε και θα τρέχετε. Όχι με τους άλλους, ρε Γρηγόρη. Και όποιος πέσει, δεν θα περάσει καλά. Όχι. Αυτό είναι σε συνεννόηση με το ζευγάρι. Δηλαδή τι, ξεκινάμε τώρα και λίγουμε σε 6 ώρες. Κυριακή πρωί. Έχει φροντίσει η κοπέλα, έχει πάρει τα πάντα. Ένα πρωινό στο κρεβάτι. Ό,τι πρόλαβε. Μαρμελαδίτσες, γιαουρτάκια. Το με κοπέρα μέλη, με το μάρο, το πουλί και το πασά. Καρύδια, έχουμε συνεννοηθεί. Ορό, γιατί θα πέφτει κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Κυριακή πρωί, δηλαδή θα είναι και δυο με τον ορό. Χριστούγεννα, θα έχει δέντρο εδώ. Ωραία, περάσαμε. Πες, έχω κάνει τα πάντα εγώ. Σου έχω μέλια, καρύδια, τα πάντα. Γρήγορη μου, αν το συνεννοηθείτε, δεν θα είναι λίγο πιο έτσι ξενέρωτο το έργο? Θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σου. Εν μέρη. Αλλά αν πάρω τέτοια πρωτοβουλία για μαραθώνιο και το έτερο νήμιση είναι αρνητικό, θα έχω πρόβλημα. Και δεν θα γίνει επιθετικό. Κατάλαβες, Ελένη. Πρέπει να το... Ενώ αν τη το πει. Πρέπει, να... πρέπει τουλάχιστον 4 μέρες πριν. Να τη το πει. Τι προετοιμασία θέλετε, ρε παιδιά. Να κάνετε και προπόνηση. Να σου το πω, ψυχολογικά να ανέβεις. Να περιμένεις την Κυριακή πώς και πώς. Ανέβα, ανέβα. Πώς να περιμένω την Κυριακή να κοιμηθώ, γιατί όλο το Σάββατο θα σε βρίζω. Καθ' όλη τη διάρκεια πάει το Σάββατο. Και θα διοργανώσουμε αυτό το μαραθώνιο, τον πρωτότυπο, που είναι πραγματάκια που λείπουν από τα ζευγάρια. Θα τα κάνουμε για να αισθανθεί καλύτερα και ο άντρας. Και γυναίκα. Χριστούγεννα πάντα. Αν φύγουν οι γιορτές. Και αυτό είναι και το κοινωνικό μήνυμα που προσπαθεί να περάσει. Μα είναι ύμφο αυτό που είπε τώρα, νομίζω. Και νύμφο. Ειδικά ο μαραθώνιος. Αυτά. Αυτά δεν έχει. Ήθελες κάνα. Ένα θα